Πάμε τώρα σε αυτό που σας υποσχεθήκαμε νωρίτερα, στην πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ, την κυρία Ματίνα Παγώνη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να μας μεταφέρει όλο το κλίμα χθες στο νοσοκομείο Γεννηματάς, το οποίο επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασελάκης. Καλημέρα, κυρία Παγώνη. Κυρία Παγώνη, καλημέρα. Μαθαίνω, λέει, ένα κόκκινο χαλί του τρώσατε εκεί, στο Γεννηματάς. Δεν έχουμε χαλιά εδώ στο Γεννηματάς, δεν το ξέρω. Το λέει σχηματικά. Α, μου ξέφυγε. Λοιπόν, σας είδαμε με φωτογραφίες εκεί με τον κύριο Κασελάκη, χαμογελαστή και οι δύο, και οι δύο επικοινωνιακοί άνθρωποι. Για πείτε μας πώς πήγαν τα πράγματα. Λοιπόν, ήταν μια συνάντηση, όπως κάνει σε όλα τα νοσοκομεία, ξεκίνησε από τον Ευαγγελισμό, ήρθε μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ήρθε και στο Γεννηματάς. Ναι. Τον υποδέχτηκε ο διοικητής, η αναπληρώτρια διοικήτρια και κομματικά στελέχη της παράταξής του. Ναι. Ανέβηκε πάνω που ήμασταν οι υπόλοιποι, ως πρόεδρος εγώ του Επιστημονικού Συμβουλίου, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας. Καθίσαμε λοιπόν στο τραπέζι όλοι και ξεκινήσαμε να κουβεντιάζουμε γενικά για τα θέματα της υγείας και εστιάσαμε τα θέματα του Γεννηματάς. Ναι. Από εκεί και πέρα, αφού τα τελειώσαμε αυτά, είπαμε τα διάφορα. Εσείς είπατε, εκείνος έκανε κάποιες προτάσεις. Κοιτάξτε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι τώρα ξεκινάει η ανατομία. Ακούει, ήρθε να ενημερωθεί δηλαδή. Να ενημερώνεται. Πάντα ενημερώνεται. Ναι. Λέει γενικά, η πρώτη φάση. Ναι. Ναι. Μας είπε γενικά ότι στηρίζει τις διοικήσεις των νοσοκομείων και δεν συμφωνούσε με το νομοσχέδιο που περνούσε χθες το βράδυ όσον αφορά την κρίση για διοικητές σε κάθε νοσοκομείο. Ναι. Από τον Υπουργό την τελική κρίση. Ναι. Και μας είπε επιπλέον ότι βεβαίως πρέπει να πάρουμε προσωπικό στα νοσοκομεία, ιατρικό κλπ. Στην ερώτηση τη δική μου, ότι και η δική σας παράταξη, ανεξάρτητα αν δεν ήσασταν εσείς, είχε πει για 900 θέσεις, έφυγε και δεν τις προκήρυξε. Τι είπε? Αυτό γίνεται κάθε φορά, δεν πήραμε απάντηση. Μάλιστα. Μετά συζητήσαμε για τις ελλείψεις στα νοσοκομεία. Είπαμε ότι πρέπει να τρέξουμε όσον αφορά τις κρίσεις για το προσωπικό, τον εξοπλισμό και γενικά ότι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην υγεία, όπως έχουν πει όλοι. Και βέβαια συμφωνήσαμε ότι η υγεία δεν έχει κόμματα, όλοι πρέπει να βοηθήσουν. Σωστά. Πολύ σωστά. Πώς ήταν η επαφή του με τον κόσμο? Το θέμα, φτάσαμε στο θέμα της αξιολόγησης τώρα. Ναι. Γιατί τέλος πάντων είπαμε, μου είπε ότι εγώ συμφωνώ με την αξιολόγηση και ρωτάω εγώ, μα εσείς δεν το ψηφίσατε, πώς συμφωνείτε? Ναι. Ίσως δεν σας έχει ενημερώσει η παραταξή σας ότι δεν έχετε ψηφίσει την αξιολόγηση. Εκεί λίγο ψιλοκοντραριστήκαμε, αλλά εντάξει. Τα βρήκατε στο τέλος. Πήγαμε παρακάτω. Μάλιστα. Πώς ήταν η επικοινωνία του με τον κόσμο? Λοιπόν, ο κ. Κασελάκης ως πρόεδρος λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ έχει μία μεσότητα με τον κόσμο. Έχει, φαίνεται. Αυτό πρέπει βέβαια να το ομολογήσουμε όλοι. Είναι αλήθεια αυτό. Και να σας πω και κάτι. Είναι χάρισμα στον καθένα να μπορεί να κάνει, να έχει αυτή την αμεσότητα. Έβγαλε πάρα πολλές φωτογραφίες, αυτή είναι η αλήθεια. Είχε μεγάλη επικοινωνία. Πήγε στην εκκλησία, νομίζω πήγαν στην εκκλησία, γιατί είχαμε εδώ πέρα τους Αγίους των Αργύρους και λοιπά. Γύρισε περισσότερο. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς που γύρισε, που πήγανε, αλλά πήγε στο νοσοκομείο. Γενικά συνάντησε κόσμο. Μάλιστα. Τώρα, μαθαίνω ότι εσείς κάποια στιγμή, επειδή είδατε το γκέλ που έχει εκεί πέρα, του είπατε, φτάνει τώρα, μέχρι πότε θα μείνεις? Για πείτε μας τι ακριβώς του είπατε. Είπα στο προάβλιο, δεν σηκώνεσαι να φύγεις, για να χάσω τους ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν κρύπτηκα. Το είπα μπροστά σε όλους αυτό. Ναι. Δηλαδή φοβάστε. Δηλαδή ο κύριος Κασελάκης απειλεί τη Νέα Δημοκρατία. Στο γεννηματά τουλάχιστον. Στο γεννηματάς. Και μου είπε ότι σε 15 μέρες θα ξανάρθω. Α, εσείς το είπατε, φύγε, θα χάσω τις ψήφους επειδή είχε αυτό το γκέλ με τον κόσμο. Ναι. Δεν ήταν κακό που το είπα. Όχι, καθόλου. Καθόλου κακό. Τώρα θέλω να μας πείτε και κάτι άλλο, κυρία Παγώνη, διότι εσείς τις προηγούμενες μέρες είχατε δηλώσει ότι αν θέλει ο σύζυγός του Τάιλερ να προσφέρει στο γεννηματάς, να το δούμε. Σας είπε κάτι γι' αυτό? Ναι, το επανέλαβε όταν πρωτομπήκε, γιατί πρέπει να πω, δεν ξέρω, όταν
συστηθήκαμε όλοι όταν ανέβηκε πάνω που μέναμε εκεί. Ναι. Εγώ κατάλαβα ότι με μένα είχε γίνει μια παρεξήγηση με αυτό που είχα πει. Α, δηλαδή. Και μου είπε αμέσως όταν χαιρετηθήκαμε ότι η οικογένειά μου θέλει να βοηθήσουμε. Ναι. Και το είπαμε βέβαια, να πούμε πάλι, κυρία Παγώνη, γιατί οι ακροατές δεν θα παρακολουθούν και όλα. Εσείς είπατε να βάλει πλάτη ο Τάιλερ. Στο εσύ. Εγώ είπα ότι τη στιγμή που ο Τάιλερ ενδιαφέρεται γιατί τον είχε πάρει μαζί του στον Ευαγγελισμό. Ναι. Εάν. Γιατί είναι πολύ καλοί νοσηλευτές στην Αμερική, να το ξέρετε αυτό. Είναι σχολές ιδιαίτερες εκεί. Ναι. Ξέρουν πολλά πράγματα. Και τη στιγμή που έχει την πρόθεση και το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ότι θέλουν να βοηθήσουν, γιατί να μην έρθει να βοηθήσει. Και με ρώτησε ποιος είναι ο τρόπος που μπορεί να έρθει να βοηθήσει. Αυτό ρώτησε διευκρινιστικά. Ναι. Ναι, εθελοντικά προφανώς. Τι του είπατε εσείς? Εννοείται εθελοντικά. Ναι, ναι, παραβέβαια. Και το είπαμε και δεν είχα κότο να έρθει να βοηθήσει. Μα καθόλου όχι, κακό βέβαια, δεν είναι. Κοιτάξτε, ήταν τραβηγμένο το να βάλει πλάτη. Γιατί το να έρθει ένας νοσηλευτής, σε μένα προσωπικά αυτό, κυρία Παγώνη, ξέρετε πόσο σας συμπαθώ. Αλλά τώρα, επειδή είναι νοσηλευτής στις Ηνωμένες Πολιτείες με ένα σύστημα ασφαλιστικό, το οποίο ξέρετε πόσο τραγικό είναι. Εκεί πεθαίνεις, δεν έχεις λεφτά, πεθαίνεις. Μόνο ιδιωτική ασφάλιση υπάρχει. Καλά, αυτός θα έρθει να βοηθήσει με τις γνώσεις που έχει ως νοσηλευτής, όχι για το, για το σύστημα υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Μιλάς ως Τάιλερ? Όχι, τον εξηγώ. Λοιπόν, εγώ Ελλάδα, θέλω να πω, δηλαδή, μεγενθύνουμε κάποια πράγματα να έρθει, και δεν το λέω μόνο για τον Τάιλερ, για τον οποιοδήποτε. Α, να έρθει για να σώσει την Ελλάδα. Καλά, δεν θα αυτό σώσει εμένα την Ελλάδα, με ενοχλεί. Δεν είμαστε και μπανανία και έχουμε και τους καλύτερους και νοσηλευτές και γιατρούς. Να θέλει να έρθει εθελοντικά μαζί του, βεβαίως. Αυτό έχει πρόθεση να βοηθήσει, γιατί δεν έρθει. Αυτό είπαμε, δεν είπαμε. Κάτι αυτό πάνω. Πολύ ωραίο. Η πλάτη εμένα λίγο. Εγώ δεν είπα για πλάτη. Είπαμε κανείς να βάλει πλάτη. Τέλος πάντων. Βάζουν οι γιατροί στα νοσοκομεία που σωστά. Εδώ πέρα παραστούν 2,5 ώρα. Άρα στη συζήτηση που είχατε με τον κύριο Κασελάκη, καταλήξατε ότι με κάποιο τρόπο θα μπορούσε να βοηθήσει. Θα μπορούσε να βοηθήσει. Ναι. Μακάρι να έρθει εκεί να βοηθήσει. Σας το ζήτησε όχι. Και εκείνος αυτό. Όλοι, βέβαια. Όποιος θέλει να βοηθήσει. Προφανώς, τώρα λέμε για το συγκεκριμένο. Σας το ζήτησε και εκείνος αυτό? Μας είπε ότι έχω πρόθεση η οικογένειά μου να βοηθήσει. Μας το είπε όλοι. Μάλιστα. Ωραία. Μπορεί τώρα... ένα πρωί να σας πάρει ένα τηλέφωνο και σας πει έρχεται ο Τάιλερ. Καταρχάς σε 15 μέρες θα ξαναπάει, λες, τον Ευαγγελισμό. Στο γεννηματάς. Τώρα μην με προκαλείτε, γιατί αρκετά. Λοιπόν, η γεύση που σας έμεινε, κυρία Παγώνη. Να του βρείτε μία δουλειά, να κάνετε συγκεκριμένη πρόταση. Η γεύση που σας έμεινε. Η γεύση που σας έμεινε, ποια είναι? Ένας θεός άνθρωπος, ναι. Έχει αμεσότητα με τον κόσμο, είναι προσιτός, είναι ένα ταλέντο αυτό να το έχεις. Τεράστιο. Είναι θέμα προσωπικότητας του καθενός μας. Ναι. Από εκεί και πέρα θα ενημερωθεί σιγά σιγά για όλα τα θέματα και για όλους τους τομείς. Και του εύχομαι, εγώ. Ανοίξτε μια άλλη παράταξη. Έχουμε καλή επιτυχία στην παράταξή του και σε αυτά που θα κάνει. Όλοι μόνο, φυσικά. Και κάτι και ακόμα. Καλό είναι να σας πω να πάει και καλά κιόλας, κυρία Παγώνη, γιατί και εσείς που είστε στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση, ξέρετε, όταν πιέζεται η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση από την αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση καλή. Σωστά. Αντιπολίτευση καλή. Θέλω να μου πείτε και κάτι. Συμφωνούμε. Ακόμα που μου είπατε. Τι θέλετε, κύριε Τάκη, να σας πω, πείτε το. Θα περιμένετε. Θέλω να μου πείτε και κάτι ακόμα, λοιπόν, που μου είπατε χθες στη συνομιλία μας, όταν σας ζήτησα να βγείτε, για κάτι που σας κέρδισε στον κύριο Κασελάκη. Εμένα στον κύριο Κασελάκη. Μου είπατε ότι σας κοίταξε στα μάτια. Ότι ο κύριος Κασελάκης έχει ένα καλό. Που μου έκανε εντύπωση, δεν το ήξερα, επειδή ήρθε χθες σε επαφή μαζί του και έβλεπα. Πώς περιφερόταν στον κόσμο και το διαπίστωσα ότι όταν σε πλησιάζει, σε κοιτά κατευθείαν στα μάτια. Αυτό ξέρετε είναι καλό και είναι θετικό σε έναν άνθρωπο. Μάλιστα. Βέβαια είναι πολύ θετικό. Και η αγκαλιά που κάνει. Όμως. Εγώ που είμαι και πιο σκληρή με τον Κασελάκη, η αγκαλιά που κάνει δεν φαίνεται θεατρική. Είναι είναι επικοινωνιακός, σαφώς χρησιμοποιεί την επικοινωνία, αλλά δεν είναι κακό αυτό, όλοι δεν τη χρησιμοποιούν. Τώρα, μια χαρά είναι σε αυτά.
είναι να το, να το έχει και μέσα σου. Δεν ναι, αλλιώ έχει. Είχε, βέβαια. Όχι. Προφανώς. Συμφωνούμε απόλυτα, κυρία Παγώνη. Διότι και εσείς είστε επίσης ένα πολύ επικοινωνιακό πρόσωπο. Εάν δεν το έχετε, όσο. Εγώ εκφράζομαι όπως αισθάνομαι. Δεν αυτό είναι αυτό. Η αλήθεια του κάθε ανθρώπου. Πρέπει να βγαίνει, όποια και αν είναι. Μα και η κυρία Παγώνη είναι επικοινωνιακή, γι' αυτό λέω. Βρέθηκαν μεταξύ τους δύο επικοινωνιακοί άνθρωποι, οπότε. Τι να βρούμε, αντίπαλοι είμαστε. Έχουμε διαφορετικές. Αντίπαλοι πολιτικά. Πολιτικά αντίπαλοι. Βλέπω να σας πάρουν τις ψήφους, πολλές σχέσεις εκεί, δεν σας βλέπω καλά. Τι να έκανα, αφού έφτασα στο σημείο να βλέπω όλο τον κόσμο να τον αγκαλιάζει, τι να πω κι εγώ. Σήκω, πήγε. Για να δούμε τι θα κάνουμε και εμείς εδώ. Μάλιστα. Εντάξει, κυρία Παγώνη. Ευτυχώς που δεν είναι βουλευτής. Τι να κάνω, δηλαδή. Λοιπόν, περιμένουμε το επόμενο ραντεβού σας μετά από 15 μέρες. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.